από τους ανθρώπους που πέρασαν και κατάφεραν να ξεπέρασε τον κορονοϊό. Και τον καλημερίζουμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Και με αυτό θέλουμε να καλημέρα ξεκινήσουμε. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε κύριε καλά. Με αυτό να ξεκινήσουμε. Πώς το βιώσατε και πώς το περάσατε. Ναι, πρώτα απ' όλα όμως να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω το διοικητή, τον κύριο Γρηγορόπουλο, τον πνευμονολόγο μου, τον κύριο Μπαλή, τη φαρμακοποιότη Βάσο την Παπανδρέου, είναι απλή συνωνυμία, την κυρία Γκάγκα, τον κύριο Τσακρή, τη γυναίκα μου Ασπασία, τον αδελφό μου και την οικογένειά μου που μου συμπαραστάθηκαν στις δύσκολες στιγμές. Και βέβαια όλο το ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό που κάνουν ένα θεάρεστο έργο. Και είναι, πού νοσηλευτήκατε, κύριε Φαντόπουλε? Οι σύντροφοι και οι γιατροί και οι νοσηλευτές της διπλανής πόρτας, οι ήρωες με τις μάσκες, αυτοί που δίνουν ένα πραγματικά μεγάλο αγώνα κατά του κορονοϊού. Μας ακούτε? Και θα πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε. Και είναι αυτοί, αυτό πρέπει να το αναφέρουμε, που ενώ το σύστημα υγεία μας, οι παλιότερες έρευνες ότι είχε μια χαμηλή εκτίμηση, δηλαδή 8% του πληθυσμού πίστευε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, Ευρωβαρόμετρο και όλες αυτές οι μελέτες, τώρα ένα 60 και 70% του ελληνικού πληθυσμού έχει εμπιστοσύνη στο Εθνικό Σύστημα Κύριε Υγείας. Κύριε Φαντόπουλε, μας ακούτε? Λοιπόν, ακούστε. Βεβαίως. Ναι. Κρατήστε το ακουστικό στο πιο κοντά. Κρατήστε το τηλέφωνο κανονικά. Κανονικά. Να μας πείτε πώς βιώσατε τον κορονοϊό και πού νοσηλευτήκατε. Λοιπόν, πού νοσηλευτήκατε αρχικά? Ναι, νοσηλεύτηκα στον Ευαγγελισμό. Έμεινα 15 μέρες στην πλήρη απομόνωση και στην καραντίνα. Και αυτό που οφείλω να πω είναι τα τρία αλφα τα οποία είναι καθοριστική σημασίας κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Το πρώτο που συναντά κανείς είναι στα εξωτερικά ιατρία, όταν δέχεται ένα τηλέφωνο και του λένε «Είσαστε θετικός στον κορονοϊό». Εκεί είναι η στιγμή που χάνετε το πάτωμα κάτω από τα πόδια. Εσείς σου. Κολλήσατε στην Τσεχία, σε αυτό το ταξίδι που είχατε πάει? Και όχι, όχι. Κόλλησα σε μία από τις εκπομπές του Sky όπου είχα έρθει και συμμετείχαμε, εν πάση περιπτώσει, με κάποιους συναδέλφους, τους οποίους δεν θέλω βέβαια να ονομάσω. Αλλά ήταν μια συγκυρία η οποία δεν ήταν πολύ ευχάριστη. Από συνάδελφό σας? Ναι, ακριβώς. Α, από συνάδελφό σας. Μάλιστα. Που θα έπρεπε να είχε πάρει τις κατάλληλες προφυλάξεις, δεν τις πήρε, ήρθε στην εκπομπή και όντας στην εκπομπή, επειδή συζητούσαμε κιόλας, κόλλησα. Δυστυχώς, δεν πειράζει. Αυτό ήταν κάτι που ευτυχώς το ξεπέρασα και τα καλά νέα δείχνουν ακριβώς το δρόμο της ευτυχίας και της επιτυχίας του νοσηλευτικού και του ιατρικού προσωπικού που είπαμε. Μάλιστα. Η πρώτη βέβαια εμπειρία στο νοσοκομείο είναι όταν πήγε.